Επιχειρηματικές μετρολογικές μετρήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν έχει κάποιος στα χέρια του ένα τέτοιο εργαλείο, είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ασφαλές να εκτιμήσει την σπανιότητα κάποιου φαινομένου. Κοιτάζοντας λοιπόν κάτι, συνήθως έχουμε μνήμη λίγων ετών, αλλά άμα κοιτάξεις τα αρχεία και δεις ότι αυτό είχε ξανασυμβεί τότε και τότε και τότε στο παρελθόν, καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν είναι σπάνιο ότι μπορεί να συμβαίνει κάθε 20-30 χρόνια, αλλά δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Φέτος το καλοκαίρι θα έλεγα ότι δεν ήταν ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Το αίσθημα της ζέστης ήταν ίσως αυξημένο, γιατί είχαμε και περισσότερη υγρασία. Γιατί είχαμε αυτές τις βροχοπτώσεις, γιατί δεν είχαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα έντονα μελτέμια. Ναι, που σας λίγο διακόπτω. Μπορεί να μην έχουμε ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, όπως λέτε κι εσείς, αλλά οι διαφορές είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακριβώς, την μια εβδομάδα έχουμε καλοκαίρι καιρό. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε φθινόπωρο. Ναι. Αυτό από μόνο του δεν είναι ανησυχητικό. Είναι ένας άστατος καιρός. Και αν θέλετε να το εντάξουμε στα πλαίσια αυτού που λέμε παγκόσμια κλιματική αλλαγή και μεταβολή, ναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό, μία από τις πιο ξεκάθαρες εικόνες και από τα πολύ ορατά πλέον φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, της εκφράσης της, είναι η αστάθεια στον καιρό, η έλλειψη και η αύξηση στα φαινόμενα αυτά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά στην χώρα μας, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό. Κάποιες περιοχές βέβαια είναι πιο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες. Δηλαδή, πόσο φυσιολογικό είναι τα σαραντάρια στην Ευρώπη και ειδικά σε κάποιες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη που εκεί οι άνθρωποι υποφέρουν, έτσι, δεν είναι και συνηθισμένοι. Ναι, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Ναι. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Αλλά αν το βάλουμε, σας λέω, μέσα στο πλαίσιο της γενικής παγκόσμιας θέρμανσης, ίσως είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ναι, το κλίμα στο μέλλον θα γίνει πιο ζεστό και ότι αυτό θα γίνει με έναν πολύ απαλό και ομαλό τρόπο και κάθε δεκαετία θα είναι λίγο πιο θερμή από ό,τι η προηγούμενη κτλ. Μέσα στο κλιματικό σύστημα συμβαίνουν, είναι τόσο χαοτικές οι διεργασίες που όλη αυτή η θέρμανση, ακόμα και ένας βαθμός μακροπρόθεσμα ακόμα, δημιουργεί μια απίστευτη διαταραχή σε όλο το κλιματικό σύστημα και η έκφραση αυτού, το αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ανεξαρτήτου γεωγραφίας, κύριε Φουντάδη, δηλαδή ανεξαρτήτου μεσογειακού κλίματος ή άλλου κλίματος. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Και αλλαγές θα είναι και σε ό,τι αφορά το πού περιμένουμε κάποιο καιρό. Τυπικά δεν περιμένουμε τα σαραντάρια, όπως λέτε, στη Γερμανία. Έτσι. Άρα και χωρικά, αλλά και χρονικά. Και το πότε τα περιμένουμε. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη που κάναμε τώρα στο αστεροσκοπείο δείχνει το πόσο πιο πρόωρα έρχεται ο ζεστός καιρός. Πάλι εξετάζοντας αυτά τα 150 χρόνια που έχουμε, για παράδειγμα, για την Αθήνα, ποτέ στο παρελθόν, παρότι υπήρχαν καύσονες και στο παρελθόν, τυπικά ήταν καιρός για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το 2007, θυμάστε τον καύσωνα το 2007, πέρα από την έντασή του, ήταν ο πρώτος καύσωνας που είχαμε τον Ιούνιο. Λέμε, εντάξει, έτυχε. Μετά ξανασυνέβη το 10, μετά το 16, μετά το 17. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τάση όλα αυτά να συμβαίνουν και χρονικά. Όχι όταν όπως τυπικά τα περιμένουμε τόσο καιρό και τα έχουμε συνηθίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα αυτό που έχουμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια είναι αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι. Θα σας πω λοιπόν. Προσπαθώ να είμαι λίγο να ξεφύγετε από το επιστημονικό και να κάνετε πιο λιανά. Υπάρχουν τα κλιματικά μοντέλα που λέμε. Τι είναι τα κλιματικά μοντέλα? Βασίζονται σε κάποια σενάρια. Σε κάποιες υποθέσεις δηλαδή, που λέει αν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα, περιμένουμε αυτό και αυτό και αυτό. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά μοντέλα τέτοια που προβλέπουν το μελλοντικό κλίμα από διάφορα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. Όλα συμφωνούν ποιοτικά. Ποσοτικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι. Αυτά όμως τα σενάρια, τι λαμβάνουν υπόψη τους? Λαμβάνουν υπόψη τους αυτό που σας είπα. Κάποιες συγκεντρώσεις που θα έχουμε στο διοξείδιο του άνθρακα. Ναι, αυτά τα σενάρια, αυτές τις υποθέσεις. Όμως το κλίμα αλλάζει και από φυσικά αίτια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φυσικά και έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμό για την κλιματική αλλαγή. Φυσικά και η κλιματική αλλαγή είναι σχεδόν το νούμερο ένα, η νούμερο ένα απειλή για τον πλανήτη. Αλλά να έχουμε κατά νου ότι πάντα περπατάει μαζί με αυτό που λέμε φυσική μεταπλητότητα του κλίματος. Να. Δηλαδή, στο παρελθόν, ο πλανήτης έχει υποστεί πολύ μεγάλες μεταβολές στο κλίμα και περιόδους ψύξης και περιόδους θέρμανσης. Θα σας πω ένα μόνο, έτσι πολύ σύντομα. 17ο-18ο αιώνα ζούμε
την Λία που λέμε, Little Ice Age, την μικρή εποχή των παγετώνων, mm-hmm. όπου είχε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό που οφειλόταν στο ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλές εκρήξεις ηφαιστείων. Και όταν έχουμε εκρήξεις ηφαιστείων, εκλείονται στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες κάποιων σωματιδίων, τα αερολύματα που λέμε, τα οποία προκαλούν ψήξη. Mm-hmm. Άρα, για τον αιώνα που μας έρχεται, αν ακολουθήσουμε μόνο τα σενάρια αυτά που λένε τα κλιματικά μοντέλα σε σχέση με τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ναι, οδηγούμαστε σε ένα πολύ πιο θερμό κλίμα και με πολύ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Καιρικά φαινόμενα έντονα εννοούμε και τους καύσωνες, που ίσως είναι το πιο άμεσο και ορατό ακραίο καιρικό φαινόμενο που έχει επιβεβαιωθεί mm-hmm. πλέον. Αλλά ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να εννοούμε και ραγδαίες βροχοπτώσεις και έμπειρες τυφώνες. Έχετε μετρήσει μέχρι τώρα και έχετε μια πρώτη έτσι εικόνα για τον Ιούλιο και τον Ιούνιο σε σχέση με τη βροχή που έπεσε και τα. Είναι ακραία. Να σας θυμίσω και το 2002 είχαμε πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Κάποια άλλη χρονιά σε σχέση, γιατί είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις με πολύ νερό. Θα σας πω, τον Ιούνιο, νομίζω ο Ιούνιος, κοιτάζοντας το αρχείο αυτό που σας είπα, νομίζω ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος πιο βροχερός Ιούνιος τα τελευταία 100 χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Άρα ήταν πραγματικά ένας ακραίος Ιούνιος. Σε ό,τι αφορά το νερό που πέφτει, τη βροχόπτωση, αν δείτε πάλι όλα αυτά το αρχείο που σας είπα mm-hmm. του 1,5 αιώνα mm-hmm. και δείτε την τάση, η τάση δεν είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή ότι έχουμε πολύ περισσότερη βροχή ή πολύ λιγότερη βροχή. Τι είναι αυτό που αλλάζει? Η βροχή που είναι να πέσει, κατά μέσο όρο πέφτει μες στο χρόνο. Απλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι πέφτει σε λιγότερα επεισόδια. Δηλαδή είναι λιγότερες οι ημέρες που βρέχει, αλλά όταν βρέχει, βρέχει πιο ραγδαία. Για όλο το χρόνο. Ναι. Και δημιουργεί και αυτά τα επιπλέον προβλήματα μετά, τις πλημμύρες και τα. Και τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα, επειδή είχαμε τις πυρκαγιές και σε όλη αυτή τη μεγάλη κουβέντα και συζήτηση που έχει ξεκινήσει, πολλές φορές έχει υποστηριχθεί ότι αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι και οι πυρκαγιές. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Όταν έχεις πιο ζεστό καιρό, είναι λογικό να είναι πιο συχνοί οι καύσονες, παραδεδομένους καύσονες κτλ. Είναι πολύ πιο αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Άρα με αυτή την έννοια συνδέονται άμεσα, επιστημονικά. Τώρα, αν μιλάτε για το συγκεκριμένο. Σας απασχόλησε, ναι, έχετε μια πρώτη εικόνα για το φαινόμενο και τι συνέβη στο μάτι από άποψη. Από το αντικείμενο το δικό σας, για τις συνθήκες που επικράτησαν με τους ισχυρούς ανέμους. Ήταν ένας σπάνιος αέρας, ναι, πραγματικά. Αυτό κλιματικά όντως είναι. Αυτό το 12ωρο ήταν ιδιαίτερα έντονο. Ναι, ναι. Ήταν δυτικός άνεμος, πολύ καυτός και με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Mm-hmm. Και ένα παιδί μπορεί ταχύτητες, να καταλάβει. Ταχύτητες δηλαδή υπερβολικές έχετε μετρήσει. Δεν μπορεί να υπάρχει όργανο μέτρησης αυτή τη στιγμή, από mm-hmm. όργανο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλου είδους εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή από κάποιους άλλους. Εκτιμήσεις λένε για υπερβολικές ταχύτητες, δηλαδή που φτάναν και μέχρι 90 και 100 χιλιόμετρα, λένε κάποιοι την ώρα. Δηλαδή μια απόσταση, μας έλεγε ο Δήμαρχος Πεντέλης, 2 χιλιόμετρων, κάει και σε 15 λεπτά. Το πόσο γρήγορα καίει κάτι, φαντάζομαι ότι οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες και το τι καύσιμη ύλη βλέπει η φωτιά και καίει. Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Σε σχέση μόνο με την ταχύτητα του ανέμου, θυελώδεις ανέμους έχουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι, από τα μελτένια και αυτά. Απλά τα μελτένια συνήθως έχουν βορειοανατολική προέλευση. Δεν είναι ο δυτικός άνεμος, ο οποίος είναι πιο καυτός άνεμος, έτσι, πιο ζεστός άνεμος. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει κάποιο μετεωρολογικό όργανο στη Ραφίνα, νομίζω ότι έδειξε γύρω στα 80 χιλιόμετρα και κάτι. Μάλιστα. Πιθανά όμως αυτό, καταλαβαίνετε, τοπικά μπορεί να είναι πάρα πολύ περισσότερο. Έτσι. Και από ό,τι έχουμε όλοι ακούσει, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικρό κλίμα. Ναι. Που τρέχει με άλλες ταχύτητες. Υπήρχε και άλλαγη κατεύθυνσης. Μιλήσατε για δυτικό άνεμο ζεστό. Υπήρχε και άλλαγη κατεύθυνσης, γιατί υπήρχε μια εικόνα ότι στην αρχή η κατεύθυνση θα κατευθυνόταν από την Πεντέλη προς το Διόνυσο η φωτιά. Δεν θα ήθελα εγώ να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί σας λέω, υπάρχουν τοπικές κυκλοφορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μετράμε σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο για να σας πω εκεί φυσούσε έτσι και μετά άλλαξε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι, σας λέω, η φωτιά δημιουργεί τη δική της τοπική κυκλοφορία mm-hmm. που πλέον δεν συμβαδίζει πάντα με τον συνοπτικό άνεμο. Δηλαδή, ο συνοπτικός άνεμος είναι δυτικός ή είναι βορειοανατολικός. Δεν σημαίνει, μπορεί η συνοπτική εικόνα να είναι αυτή και η γενική τάση, αλλά τοπικά δημιουργούνται άλλου είδους ρεύματα, άλλου είδους κυκλοφορίες
Ναι. Δεν μπορώ να τις ξέρω. Τώρα, ως αντικείμενο, ερευνάτε κάτι στην περιοχή που κάει και ως αστεροσκοπείο την επόμενη μέρα μετά την πυρκαγιά? Δεν είναι του δικού μου αντικειμένου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται με τη δορυφορική απεικόνηση και έχουν διάφορες εφαρμογές που σχετίζονται με την απεικόνηση των πυρκαγιών, την δορυφορική παρακολούθηση κτλ. Και υπάρχει αυτή. Πάντως το γεγονός ότι ο πλανήτης Γη έχει αρχίσει να μας στέλνει μηνύματα. Δεν έχει αρχίσει. Συνεχίζει. Να σας πω κάτι. Αυτό που προέβλεπαν τα κλιματικά μοντέλα ότι θα γίνει στο μέλλον, εγώ νομίζω ότι έχουν ήδη φανεί. Δηλαδή, ίσως ήταν και υπεραισιόδοξα. Δηλαδή, κάποια είναι χειρότερα από αυτό που. Ναι. Γιατί φέτος μας κακοφάνηκε, αλλά ήταν βία αυτά τα ακραία και με μεγάλη ένταση. Οι βροχοπτώσεις. Και εάν αυτό μας κακοφάνει. Υπάρξει κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, επαναλαμβάνω, φυσικό φαινόμενο, το οποίο να μετριάσει λίγο αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής, και θα μου πείτε, κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω κάτι που ίσως δεν καταλαβαίνει ιδιαίτερα ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, γίνονται συνδιασκέψεις παλιότερα στο Ρίο, στο Κιώτο, στο Παρίσι, για να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Και μπορεί να γίνονται, όντως να λαμβάνονται μέτρα. Τι γίνεται όμως, το διοξείδιο του άνθρακα, που δεν είναι μόνο αυτό το θερμοκηπιακό αέριο βέβαια, έχει μεγάλο χρόνο παραμονή στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν μειώσουμε τις εκπομπές, που εγώ σας λέω ότι τις μειώνουμε και τις μειώσαμε, υπάρχει και το προηγούμενο, στο οποίο αθροίζεται έστω και αυτό που είναι λιγότερο σαν εκπομπή. Άρα, ενώ οι εκπομπές μειώνονται, οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα αυξάνονται. Άρα δηλαδή, γιατί αθροίζονται και τα προηγούμενα. Για να καταστραφεί αυτό θέλει πολλά χρόνια. Προσπαθείτε να είστε ήπια στο λόγο σας, αλλά με αυτό που μας λέτε δηλαδή, δεν υπάρχει σωτηρία, κυρία Φουντά. Δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Και συνεχώς διαβάζουμε μελέτες. Μια τελευταία έτσι που έριχνα μια ματιά είναι για μια μελέτη του Πολυτεχνείου του Νιούκαστ, που έλεγε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι επιστήμονες προβλέπουν, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, ότι θα έχουμε 14 φορές πιο έντονες ξηρασίες ή πλημμύρες, και μέσα σε αυτά είναι και η χώρα μας, είναι και η Αθήνα. Και όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχουν επιπτώσεις και σε άλλα, έτσι, και στον τουρισμό και στην οικονομία και στις καλλιέργειες. Φυσικά υπάρχουν επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι και η υγεία, όπως είπατε, και ο τουρισμός και τα λοιπά, και καλές και αρνητικές, έτσι, γιατί για παράδειγμα αν έχουμε πιο θερμούς και χειμώνες, μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση στην ενέργεια για θέρμανση. Ενώ το καλοκαίρι θέλουμε περισσότερη ενέργεια για ψήξη. Πάρα πολλές. Παρηγορητικό αυτό που ακούμε τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος γενικά θεωρείται hot spot για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή και στη χώρα μας, θα επανέλθω πάλι, είναι διαφορετικές συνθήκες και άλλα φαινόμενα στην υπηρετική Ελλάδα και άλλα στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, για παράδειγμα? Ναι, κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα θα πληγούν περισσότερο η υπηρετική Ελλάδα, σε κάποια πράγματα περισσότερο η δυτική Ελλάδα, σε κάποια άλλα η νησιωτική. Γιατί αυτά, δεν ξέρω, αλλά εσείς έχετε καλύτερη εικόνα, αλλά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις βροχοπτώσεις, τις έντονες που είχαμε εδώ στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, και στη Θερεά και στη Θεσσαλονίκη, δεν τα βίωσαν, εκτιμώ, από ό,τι είδα δηλαδή, τα νησιά των Κυκλάδων ή τα Δωδεκάνησα. Εντάξει, μπορεί να έτυχε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει κάπου το διευρύνουμε ότι θα συμβαίνει και του χρόνου και του παραχρόνου ή θα συμβεί παντού. Το φαινόμενο το ακραίο είναι, ειδικά η βροχόπτωση, είναι και τοπικό φαινόμενο, έτσι. Καταλαβαίνετε. Μπορεί η θερμοκρασία είναι ένα πράγμα το οποίο συνήθως είναι πιο. Μοιάζει πιο πολύ η θερμοκρασία, δηλαδή έχει μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης που λέμε, συσχετίζεται καλύτερη θερμοκρασία ανάμεσα σε διάφορους τόπους. Η βροχόπτωση μπορεί να είναι ένα πολύ πιο τοπικό φαινόμενο. Θα ήθελα να σας πω, γιατί με ρωτήσατε ότι δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, είπαμε τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν αυτό που προβλέπουν. Να. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που δεν μπορούν τα κλιματικά μοντέλα να τα προβλέψουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Παρότι έχουν εξελιχθεί, παλιότερα ήταν πολύ πιο απλοϊκά τα κλιματικά μοντέλα. Τώρα έχει μπει και η χημεία της ατμόσφαιρας και τα νέφη και διάφορες παράμετροι που τα κάνουν να είναι πιο ακριβοί. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία το ονομάζουμε συνέργειες ή το feedback που το λέμε ή μηχανισμοί ανάδρασης. Τι είναι αυτό? Μπορεί κάτι το οποίο προκαλεί η θέρμανση να προκαλέσει
αναστολή να μειώσει κάτι άλλο. Ή το ανάποδο. Κάποιος δηλαδή μηχανισμός να ενισχυθεί και κάποιος να εξασθενήσει εξαιτίας της θέρμανσης. Ναι. Λέμε ότι υπάρχει θέρμανση του πλανήτη. Ζεσταίνονται και οι θάλασσες, οι ωκεανοί, άρα υπάρχει μεγαλύτερη εξάτμιση, άρα υπάρχει και μεγαλύτερη νέφωση. Αν όμως υπάρχει μεγαλύτερη νέφωση, σημαίνει ότι τα νέφη μπλοκάρουν την ηλιακή ακτινοβολία να έρθει στη γη. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχει ψήξη. Αν όμως δημιουργηθούν όχι χαμηλά νέφη, αλλά πιο ψηλά νέφη, mm-hmm. τα πιο ψηλά κερά νέφη, μπλοκάρουν, λειτουργούν σαν δεύτερο φαινόμενο του θερμοκηπίου, άρα θα προκαλέσουν περισσότερη αύξηση. Σας έδωσα ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Θέλουμε ότι μαθήματα. Δεν είναι τόσο απλά και γραμμικά. Έτσι. Μπορεί αυτοί οι μηχανισμοί ανάδρασης που λέμε mm-hmm. να μπλοκάρουν την περαιτέρω θέρμανση ή να την μετριάσουν μέχρι ενός βαθμού ή κάποιο άλλο φυσικό αίτιο. Και όπως είπατε, δεν είναι ασπρομαύρο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Είναι χαοτικό το κλιματικό σύστημα, ακριβώς. Κύριε Φουντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα. Λοιπόν, εμείς να φύγουμε. Βάρινε το κλίμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε. Πάμε να το ελαφρύνουμε ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το ομορφύνουμε, φτάνοντας μέχρι τη